Είναι μαζί μας ο Κώστας ο Παλιούβας. Κώστα, καλησπέρα. 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 Τι κάνετε, δεν σας άκουγα γιατί ήμουν λίγο έξω, τώρα μπήκαμε στο δωμάτιο. Ωραία. Τώρα μας ακούς κανονικά. Τώρα ναι, κανονικά. Ωραία. Ήσουν μέλος της ομάδας στα 20 σου χρόνια και όλα σε νεαρή ηλικία, όπως ήταν ο Λιμνιός τώρα. Ήσουν εσύ τότε, το 1984-85. Πώς την είδες την εκδήλωση, αυτή τη σύνδεση των ομάδων που κατέκτησαν πρωτάθλημα, όλο αυτό το σκηνικό που διαμορφώθηκε, όλον αυτόν τον ενθουσιασμό, σου θύμισε βασικά το 85 ή ήταν κάτι διαφορετικό? Τι να θύμισα, εντάξει, θα ξεκινήσω πρώτα από τους συμπαίκτες μου τους τότε. Η δεκαετία του 76 που βρεθήκαμε και ήταν πολύ, έπεσε πολύ κλάμα, να το πω έτσι ξεκάθαρα. Συγκινηθήκαμε πάρα πολύ, γιατί βρεθήκαμε με πολλούς, είχαμε πολλά χρόνια να βρεθούμε, να συναντηθούμε έτσι, και υπήρχαν περιπτώσεις που ένας δεν γνώρισε τον άλλον. Και όμως είναι αλήθεια. Ότι? Δηλαδή πώς περάσαν τα χρόνια. Είναι απίστευτο. Δεν γνωρίζετε. Ο ένας, όχι εγώ, εντάξει, έχω έρθει σε επικοινωνία, αλλά υπήρχε παιδί, ας πούμε το Λάκη του Στεργίου δεν το γνώρισαν κάποιοι. Τον, να πω έτσι, ο Θόδωρος Αποστόλης που ήταν από πάνω δεν γνώρισε για τον Ψαράη, τον Χρήστο Δημόπουλο από μακριά, τον Πάσο Αστριόπουλο, ο Σίγκας. Λέω κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή ήταν πώς περάσαν τα χρόνια. Ναι. Και φέραμε κι εμείς τις... θυμηθήκαμε εκείνα τα χρόνια και μας έπιασε λίγο πολύ συγκίνηση. Θέλω να ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά την ΠΑΕ για αυτή την εκδήλωση που έκανε. Ήταν φανταστική και δεν το λέμε μόνο εμείς που είμαστε μέσα από τον ΠΑΟΚ, το λέει όλος ο κόσμος. Ήταν πραγματικά για τα πρόσωπα που το αξίζουν. Για τους ποδοσφαιριστές, για τον πρόεδρό μας που άμα δεν ήταν αυτός που το ξαναλέμε άλλη μια φορά είναι ευλογία για την ομάδα που βρέθηκε εδώ. Ζήσαμε καταπληκτικές στιγμές και ο κόσμος παρόλο που δεν πήγε μέχρι τέλους γιατί θα ήταν και από τα τμήματα υποδομής κάποια να κάνουν, ήταν φανταστικός, περίμενε μέχρι τελευταία στιγμή, είχε υπομονή γιατί 34 χρόνια να περιμένεις στο πρωτάθλημα ήταν πολλά. Καταπληκτικός, ναι, ναι, με όσα που ζήσαμε. Εμείς μετά το πρωτάθλημα ήταν που άμα θυμόσαστε που χάσαμε τελικό πήγαμε να κάνουμε τον τάμπλο τότε με την Άρισσα. Για διάφορους λόγους, να το πω έτσι, όλη τη βδομάδα θα φύγει ο Χρήστος Δημόπουλος, δεν θα φύγει στο αεροδρόμιο. Δεν έρθει στην αποστολή που δεν τον άφησε ο κ. Σκότζικ, που να πούμε ότι δεν μπόρεσε να έρθει και αυτός για προσωπικούς του λόγους, ήταν καλεσμένος. Την άλλη χρονιά κινδυνεύσαμε λίγο, γιατί που θέλω να το πω από τη συζήτηση, λίγο να το... Χωρίς να ακούσω την ερώτηση, θέλω λίγο να κάνω. Ναι, κοντέψαμε την άλλη χρονιά, ναι, δεν πήγε καλά η χρονιά, την επόμενη. Την προεπόμενη μετά πήγαμε να ξαναπάρουμε το πρωτάθλημα τότε που το πήρε η Λάρισα, που ήταν μια γενιά που βγήκε μια φορνιά πιο νέα παιδιά, που γύρισε και ο Λαγωνίδης, ο Δανικός, μπορούμε να ξαναρχίσουμε να καθιερώνεται. Είναι με Λίμπρεχτ τη χρονιά εκείνη? Είναι η χρονιά με Λίμπρεχτ που έφυγε, την άλλη χρονιά και ήρθε ο κύριος Μιχάλης Μπέλης. Ναι. Που τον λέγαμε δεύτερος πατέρας μας, μας βοήθησε πάρα πολύ πολλά παιδιά τότε, νέα παιδιά και Ελληνόπουλα. Και άμα δεν είχαμε την ατυχία μέσα στην Βέρεια, κάποια άτυχα αποτελέσματα, η Λάρισα που μεσοφάρισε τελευταίο λεπτό μέσα στη Λάρισα με τις χρωμάτες με την Πόνα. Ή στον Όφη κάποια, κάποια παιχνίδια που έγιναν λόγω διαιτησίας, ο οποίος ήταν και το πρώτο τελευταίο. Ή ανέβαζε τον κόλο ο Σάκης Αναστασιάδης μέσα στη Λάρισα, ένα πέναλτι που έχασε εκεί ήταν, γιατί τη Λάρισα εμείς δεν είχαμε τελευταία αγωνιστική και μέσα στην Τούμπα. Μπορεί να ξαναπέραμε το πρωτάθλημα, αλλά εντάξει, μετά αν δεν έχει, δεν γίνεται τίποτα. Μετά από 34 χρόνια είναι ευλογία που ζω ξανά αυτή τη στιγμή, που τότε ήμουν σαν ποδοσφαιριστής και τώρα από ένα άλλο μετερίζει, να πω έτσι, το τμήμα σκάουτινγκ που έχουμε βάλει και εμείς ένα λιθαράκι για αυτή την ομάδα που δημιουργήθηκε εδώ και 3 χρόνια. Και δουλειά πάλι, εμείς πανηγυρίσαμε εκείνη την ημέρα, αλλά από την άλλη μέρα έχουμε κάτω πάλι το μυαλό και προσπαθούμε να οργανωθούμε, οργανωνόμαστε δηλαδή για την επόμενη μέρα. Επειδή έχεις εικόνα σίγουρα από τις δύο ομάδες που πήραν πρωτάθλημα, τη δική σου και τη σημερινή. Δεν ξέρω αν έχεις εικόνα από την προηγούμενη. Μια έτσι, ένα εικόνα σαν φύλαθος. Σαν φύλαθος, εννοείται. Αν τη θυμάσαι. Και κάποια παιδιά τα πρόλαβα, έτσι. Αν θυμάσαι λίγο. Τούλα, Ιωσήφιδη, εντάξει, παίξαμε. Αν μπορείς να συγκρίνεις τα χαρακτηριστικά των τριών ομάδων, δηλαδή ήταν ίδιες ομάδες, ήταν διαφορετικές ομάδες, ποια ήταν τα ατού τους, έτσι για να δώσουμε και μια εικόνα στις νέες γενιές λίγο. Το ατού πρώτα ήταν το οικογενειακό κλίμα που υπήρχε μέσα στα αποδυτήρια. Εμείς κάθε εβδομάδα βγαίναμε όλοι μαζί παντρεμένοι μικροί και πηγαίναμε να φάμε.
Είχαμε τέτοιο κλίμα. Δηλαδή μαζευόμασταν μόλις τελείωνε η προπόνηση, γιατί κάναμε στην Τούμπα, δεν είχαμε εμείς τότε τα βοηθητικά για αυτά. Παίρναμε το λεωφορείο και όπου μας έβγαζε. Δεν υπήρχε ούτε περιφερειακός. Ναι. Μια πηγαίναμε εδώ στο Καλοχώρι που ήταν και, και δίπλα μύριζε βρυσοδειψία, δεν μπορούσαμε να κάνουμε προπόνηση. Mm-hmm. Μια πηγαίναμε στα Μάλγαρα, όπου θέλουμε γήπεδο. Mm-hmm. Με Σύμβρια, περιβολάκι. Κάναμε 8 ώρες για να πάμε να βρούμε γήπεδο για να γυρίσουμε. Και άμα ήταν καμιά γιορτή, πέτειο και γυρνούσε κόσμος και μας έπιανε κίνηση στο τερβίδι έξω. Πολλές ώρες. Ήταν τραγικές οι στιγμές. Ναι, μπάνια δεν είχαμε να κάνουμε. Φεύγαμε χωρίς, μετά την προπόνηση, χωρίς να κάνουμε μπάνια, να γυρίσουμε να κάνουμε στην Τούμπα. Τελείως διαφορετικές συνθήκες. Υπήρχε άρα δηλαδή η όρεξη και το πάθος που είχε ο καθένας να παίξει μέσα. Και δεν ήταν ούτε αυτά τα λεφτά, ούτε τα συμβόλαια, ούτε τίποτα. Παίζαμε πραγματικά γιατί. Με αυτά τα λεφτά θα αγοράζατε ένα γήπεδο. Κόστα μου και θα τελείωνε. Δεν, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Ναι. Θα αγοράζατε ένα βοηθητικό αν παίρνατε τα σημερινά λεφτά. Μετά που μείναμε σε ένα σημείο με τη συγχωρεμένα το Δωμά του Βουλινό που κάναμε στον Άγιο Βασίλειο, εκεί σαν κέντρο, να το πω, ένα γήπεδο που είχαμε τουλάχιστον στάνταρ να κάνουμε κάπου προπόνηση. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι πρώτο ήταν το κλίμα. Μετά είχε ποιοτική ομάδα, καλά δεν θα πω για τη δεκαετία του 76, την ομάδα του 76 που όλοι γίνανε ΠΑΟΚ από αυτή την ομάδα. Έτσι, είχε, είναι και η χημεία που δεν είναι ποδοσφαιριστές. Όπως και εμείς είχαμε σύνολο μετά το 85, χρειάστηκε, είχαμε και εμείς πολλούς τραυματισμούς, ο Κωστίκος, ο Ιωσήφιδης, τότε που είχαν τραυματιστεί και όμως τα παιδιά που ήρθαν δείξαν ότι υπάρχει βάθος μέσα. Στη χρονιά του προθλήματος είχαμε 4-5 συντερφόρ, που σημαίνει ότι σε κάθε θέση είχε πολύ βάθος η ομάδα. Αυτή είναι μια κουβέντα που την έχω κάνει και τον Κωστίκο. Ναι. Διότι εμείς είμαστε, λέει, όταν κάναμε κουβέντα πόσα φόρ πρέπει να έχει μια ομάδα. Όταν κάνεις παθητισμό μου, λέει, πρέπει να έχεις όσα περισσότερα γίνεται. Ναι, φανταστείτε, είχαμε πέρυσι πέντε που είχαμε μόνο τον Ευθύμη και τον Πρίγιο στην αρχή, χτύπα ξέρω κάποιος να έτρωγε κόκκινη κάρτα όπως έχει φάει Ευθύμης και άλλος να έχει έναν τραυματισμό που δεν ξέρεις πότε θα έρθει ένας τραυματισμός, έτσι. Ναι. Τι θα κάνεις, τίποτα θα παίξεις. Τη χρονιά του 85 είχαμε Πάπριτσα, Δημόπουλο, Κωστίκο, Ιορδανίδη, Ιορδανίδη από Δεκέμβρη και μετά, Καρασαβίδη. Και Καρασαβίδη. Ναι. Πέντε φορ. Πέντε φορ. Ναι. Σωστό. Πέντε φορ. Χαφ να μην ξαναπούμε πώς, αμυντικούς να μην ξαναπούμε πώς. Εντάξει, είναι βάθος να έχει μια ομάδα. Όταν θες να πρωταγωνιστήσεις, πρέπει να υπάρχει και ο θεμητός ανταγωνισμός. Αλλά όπως σας είπα, όλο το, είναι το θέμα να υπάρχει το κλίμα. Γιατί σήμερα θα είμαι εγώ βασικός, δεν θα είναι, ας πούμε, ο Τέλης ο Καρασαβίδης ή ο Κώστας Λαγώνας. Λέω για τα παιδιά που είμαστε έτσι. Αύριο θα χρειαστεί να είναι κάποιος άλλος. Ο ένας όμως να βοηθάει τον άλλον και να στηρίζει και να βοηθάει μέσα από την προπόνηση να γίνεται καλύτερος. Να μην υπάρχει αυτό γιατί παίζει αυτός, γιατί δεν παίζει. Ο προπονητής προσπαθεί να βάλει ανάλογα στο κάθε παιχνίδι την τακτική που θα ακολουθήσει και τους πιο φορμαρισμένους, να το πω έτσι, αλλά και αυτούς που εκείνη τη στιγμή πιστεύουν θα κάνει δουλειά. Mm-hmm. Αλλά πιστεύει σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Ο κάθε προπονητής, έτσι. Mm-hmm. Το λέω και για μένα, για εκείνα τα χρόνια που ήταν. Γιατί άμα δεν σε πιστεύει, δεν θα σε έχει στην ομάδα. Θα πει να φύγει. 100%. Είναι απλά τα πράγματα, τόσο απλά. Απλά και αυτό που είπες πριν, ότι κούμπα και τα παιδιά που δεν παίζουν συμμετέχουν στη δημιουργία ενός γκρουπ. Βέβαια. Τα παιδιά φέτος που δεν αγωνίστηκαν πολύ ήταν κομμάτι της ομάδας, μόνο και μόνο από τη συμμετοχή τους στην προπόνηση. Έχουν δώσει και αυτά. Χωρίς να υπάρχουν τα παιδιά που δεν, ας πούμε, να το πω έτσι βασικά, δεν πρόκειται εσύ να γίνεις καλύτερος, να πας για την τακτική για την Κυριακή. Ναι. Άρα βοηθάνε. Δεν κάνουν αγκαρία μέσα στην προπόνηση. Ναι. Γιατί εσύ πρέπει να αντιμετωπίσεις συνθήκες κανονικού αγώνα. Υπάρχουν τώρα οι αναλυτές που διαβάζουν τον αντίπαλο και έρχονται και δείχνουν στον προπονητή πώς παίζει αντίπαλη ομάδα. Εσύ αυτά πρέπει να τα βγάλεις στο γήπεδο. Αν δεν βοηθάει ο υποτιθέμενος, να το πω έτσι, παρένθεση μέσα αναπληρωματικός, πώς θα βγάλω εγώ την προπόνηση, πώς θα βγάλω εγώ την τακτική. Σε μια κουβέντα, Κώστα, πέρυσι που είχαμε με τον Σταύρο και τον Λουτσέσκου, κάποια στιγμή είπε ότι έφυγε, λέει, και ο Δελιγιανίδης και το ρωτάμε εμείς ότι δεν έχει παίξει λεπτό ο Δελιγιανίδης. Και μας είπε αυτό το πράγμα, ότι στην προπόνηση ο Παναγιώτης, στο πόσο μας βοηθούσε και τι ήξερε, τι ζητάω κτλ. Δεν μπορείτε να το πείτε. Ένταση. Σημαντικό. Ναι. Έτσι. Πάνω από το που λέτε. Έτσι είναι. Και πώς μένει μια ομάδα στην κορυφή, Κώστα? Πώς μένει? Ναι. Να μείνει ονειρβατή και να σταματήσει εδώ. Να προσπαθεί συνέχεια να διορθώνεται. Σας λέω πάλι, είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο. Ανεβαίνεις εύκολα κορυφή και εκεί πρέπει να μείνεις. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει όλα τα φόντα για να μείνει. Έχει, όπως είπαμε προηγουμένως, έναν πρόεδρο ο οποίος έχει βάλει τα λεφτά και προσπαθεί να μην λείπει από κανέναν τίποτα. Πρέπει, δεν είναι όπως ήταν πριν 3-4 χρόνια και το ξέρεις πολύ καλά στο Σάββο και οι υπόλοιποι εκεί που είσαστε και όλο το, ότι
Θέλεις να βρεις τώρα καλύτερο, να το πω έτσι, από πίσω Βαρέλα, καλύτερο Κρέσπο ή Σάξιο, έτσι, καλύτερο Βιερίνη ή Μάτος. Για να το δώσουμε και εικόνα στον κόσμο, κακά τα ψέματα τώρα, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, η ομάδα ανταποκρίθηκε στις εγχώριες διοργανώσεις, είχε θέμα στην Ευρώπη. Για να μπορέσει λοιπόν να γίνει μια ομάδα top, να κάνεις το βήμα παραπάνω, ακριβώς πρέπει να είσαι και συνεπής. Να ανεβάσεις και εσύ επίπεδο σκαλοπάτι. Ναι. Αλλιώς δεν μπορείς να θεωρηθείς ομάδα Champions League. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή όταν ήρθε με τα παιδιά εδώ που υπάρχει συνεργασία και ο κύριος Μίχελ που ήταν και ο προπονητής, όταν ήρθαν αυτά τα παιδιά ήταν, τέριαζαν τότε για αυτή την ομάδα. Ναι. Πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή ο Κρέσπο, πώς λέγανε στην αρχή για τον Κρέσπο, όμως εμείς εδώ επιμέναμε επειδή βλέπουμε. Εντάξει, ότι είναι ένας αθόρυβος παίκτης, επειδή και εγώ έκανα τέτοια δουλειά. Αθόρυβος, ότι... Ήσουν Κρέσπο, ήσουν της εποχής σου και εσύ, ελαφρύς τόπερ. Εντάξει, ήμουνα για πολλές θέσεις, έβγαζα πάρα πολλά ξέρω, για ένας προπονητής και θέλει τέτοιους ποδοσφαιριστές. Πόσες φορές δεν έπαιξε αριστερό μπακ και δεξί. Ο Κρέσπο, πόσες. Στην αρχή τι λέγαμε, ή για τον Μπίσεσβα, τι λέγαμε στην αρχή. Τι λέγανε στην αρχή. Βαδιστής και να μην πω. Ή ο Βαρέλα πρώτη χρονιά έκανε, όμως όλα αυτά τα παιδιά θέλουν προσαρμογή. Σας το ξαναλέω πάλι επειδή ζούμε μέσα στην κατάσταση, φτιάξανε ένα φοβερό κλίμα. Και αυτό ήταν φυσικά και ο προπονητής, έτσι. Αν δεν υπάρχει ο μάγειρας να κάνετε καλά υλικά, δεν πρόκειται να φας καλό φαγητό. Κακάστε τα ψέματα, στην εποχή του Τσέσκου σκλήνε τον γκρουπ. Αυτός το δούλεψε. Είχε ποιοτικούς παίκτες, είχε για το επίπεδο το ελληνικό πρωτάθλημα ότι ανέβασαν επίπεδο, αλλά λέμε ότι τώρα ότι αυτή τη στιγμή θέλεις κάτι να πας σκαλοπάτι παραπάνω. Αυτό που θέλουμε όλοι, να κάνουμε το βήμα και στο Champions League, αλλά να διεκδικούμε και να ξαναπαίρνουμε το πρωτάθλημα και το κύπελο. Κώστα, ξέρεις την αγορά, εντάξει, την ξέρεις καλά. Την παρακολουθείς συνεχώς, έχεις μία εικόνα. Πώς πείθεις έναν top παίκτη, ένα Champions League παίκτη σε παραγωγική ηλικία? Τώρα είναι πιο εύκολο. Τώρα που πήρες το πρωτάθλημα είναι πιο εύκολο από ό,τι ήταν πριν. Τώρα είναι πιο εύκολο. Ναι. Γιατί μέχρι πριν 3-4 χρόνια σε ποιο πρωτάθλημα να έρθει. Ήταν υπόλοιπο που έπαιρνε ο Ολυμπιακός, όπως και να γινόταν το πρωτάθλημα. Ναι. Ή πιο παλιά να μην πω. Όπως και να γινόταν. Ναι. Που είχε όλο φασαρίες και όλο να πω την κουβέντα. Αλλά τώρα έχει ακουστεί ότι ο ΠΑΟΚ έχει πουλήσει παίκτες από Λούκας, Μακ, Ροντρίγκες, του Πρίγιο που έγινε τώρα. Η ομάδα τώρα παίζει προκριματικά Champions League. Τώρα είναι πιο ελκυστικό να κάνεις ένα ποδοσφαιριστή να του προτείνεις να έρθει στην ομάδα και όχι ότι είναι εύκολο, αλλά όμως πιο εύκολο από ό,τι ήταν από πριν 4 χρόνια. Ναι. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ για να μπορέσει να πάει στην επόμενη μέρα πρέπει να πείσει κάποιους τέτοιους ποδοσφαιριστές να έρθουν εδώ και να συμπληρώσουν το ήδη σκληρό γκρουπ της ομάδας. Να πω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Ήρθε ο Σέρτζιο, έτσι, ο Ολιβέιρα, που η Πόρτο πρωταγωνιστή άσχετα δεν παίζει. Δεν είναι, είναι και Champions League, αλλά όταν βλέπει μια ομάδα ότι είναι πρώτη και έχει πιθανότητα να κατακτήσει το πρωτάθλημα, δέχτηκε να έρθει εδώ δανεικός να κάνει κάποια παιχνίδια. Βέβαια, γιατί είναι... Άμα δεν ήσουν τρίτος, τέταρτος, θα ερχόταν, Ούτε μία στο εκατομμύριο. Ναι, αυτό λέμε. Όπως και ο Κατουρί δεν θα έμενε. Αυτό λέμε. Η επιχειρηματολογία που πίστηκε ο Κατουρί ήταν πόσους τίτλους έχεις στην καριέρα σου, μηδέν. Δεν θες να πάρεις μερικούς. Μηδέν ενώντας πρωταθλήματα, ναι. Δεν θες να πάρεις κανέναν. Αυτή ήταν η επιχειρηματολογία και στον Κατουρί την υπόθεση. Όλα έχουν τη λογική τους και έχουν τη βάση. Ναι. Κώστα, έχουμε και το άλλο θέμα. Έχουμε μια φουρνιά στην K20. Φοβερή. Στην K19 εκπληκτική. Εντάξει, δηλαδή, εγώ χαίρομαι να τα βλέπω τα παιδιά. Όταν μπόρεσα και πήγα, χαιρόμουν να τα βλέπω. Ένας συνδυασμός ποιότητας και αθλητικών στοιχείων. Χωρίς να θέλουμε να δικήσουμε και τα άλλα παιδιά της, η K17, γιατί ναι, απλά δεν είναι έτοιμη για την πρώτη ομάδα. Αλλά η K19, επειδή είναι πιο μεγάλη και πιο όλες έτοιμη για να μπουν στην πρώτη ομάδα, είναι πραγματικά έχουν χημία και τέριαξαν. Και είναι ευλογία που είχαν και τον Πάμπλο μαζί με τον Μύρο, που είναι πολύ σημαντικό να έχεις τέτοιους προπονητές, δάσκαλους, οι οποίοι έχουν εμπειρία και σου μεταφέρουν πάρα πολλά για πράγματα. Μένα σημαντικό... Η εμπειρία δεν διδάσκεται. Δεν είναι ούτε από κομπιούτερ, ούτε να δεις προπονήσεις, ούτε... Η εμπειρία είναι... Είναι σημαντικό όντως όταν περνάς την παραγωγική ηλικία και που χτίζεις προσωπικότητα, όταν θα φτάνεις στις πύλες του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, να υπάρχει μια προσωπικότητα σαν του Πάμπλο. Μπράβο. Εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό, συμφωνώ 100% μαζί σου. Απλά, κακά τα ψέματα, το ΠΑΟΚ έχει ανέβει επίπεδο. Παράλληλα, υπάρχουν πόσα παιδιά τα οποία έχουν στοιχεία για αυτό το επίπεδο. Δεν ξέρουμε πόσα θα μπορέσουν, αλλά χαρακτηριστικά έχουν. Έχουν, ναι. Εντάξει. Είναι μετά και πνευματική υπόθεση, είναι και πολλά άλλα που μπορούν και συγκυρίες και χίλια δυο. Πόσο έτοιμος είναι ο ΠΑΟΚ να... απορροφήσει αυτά τα παιδιά, έστω με μια πολιτική δανεισμού, έστω με μια άμεση ένταξη, έστω με οτιδήποτε. Επειδή το έχουμε ζήσει και είμαστε μέσα από τις καταστάσεις, δεν είναι απλά να στείλεις ένα παίχτη χωρίς να θέλει να μειώσει τις ομάδες
που είναι β' εθνική, εγενειακός να πω εδώ που είχαμε πολλά παιδιά στον Παστραγό, γιατί βλέπετε τι καταστάσεις υπάρχουν, έτσι, τραγικές. Δεν το συζητάμε. Και όταν πάει ένα παιδί που έχει μάθει, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ανέβει, ξέρουμε όλοι τι μπάτζετ έχει στα τμήματα. Έχει μπάτζετ, σούπερ δεν έχει ούτε ομάδα και όταν έχει όλες τις συνθήκες το κάθε παιδί εδώ, και ξαφνικά πάει σε μια ομάδα που δεν έχει να κάνει μπάνιο, δεν έχει ρούχο να αλλάξει, δεν έχει συνθήκες στο γήπεδο, κάποια προπόνηση. Αμέσως, ναι, και είναι μικρός, εκεί θέλει διαχείριση. Δεν βοήθησε αυτή η πρόταση που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, ήταν το καλύτερο. Γιατί εμείς παρακολουθούμε, μπράβο, η Άντερ 23 υπάρχει, η Άντερ 21. Δηλαδή να έχεις ποδοσφαιριστές, να υπάρχει αυτή η μετάβαση από το παιδικό, να το πω έτσι, το που είναι η Άντερ 19, η Άντερ 17, να πάνε να παίξουν και να... Είναι επαγγελματικό. Υπάρχουν, μπράβο, πιο ανταγωνιστικό, πιο ισοδύναμες ομάδες. Πιο αντρικό. Στην Πορτογαλία παίζουν σε γήπεδα, κανονικά λέω με κερκίδες, έτσι, με τηλεόραση, με κόσμο να έχει 5-10 χιλιάδες και καταλαβαίνει ο άλλος ότι είναι συνθήκες, είναι σαν να είναι κανονικά επαγγελματίας, σε κανονικό παιχνίδι. Ενώ εδώ πας, ξέρω εγώ, πού να πω, στα μέρη μου, άντε, πας στην Έδεσ. Θα έρθουν 10 άτομα να σε έρθουν, ο μπαμπάς και η μαμά και συνθήκες τι γήπεδα υπάρχουν. Έτσι. Είναι τελείως διαφορετικά. Η πολιτεία πρέπει να το κοιτάξει αυτό, η ΕΠΟ, να κάνει αυτές τις εγκαταστάσεις, να κάνει αυτές τις συνθήκες, να δώσει όθηση στα παιδιά και στις ομάδες να δουλέψουν περισσότερο, γιατί επενδύουν σε νέα παιδιά. Οι ομάδες. Βάζω τώρα την ομάδα μας, Ολυμπιακός, έστω η ΑΕΚ, έστω ο Παναθηναϊκός, έχουν επενδύσει, κάνουν κάποια έξοδα. Μα θα αναβαθμιστεί και το προϊόν, Κώστα, το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, το οποίο είναι τραγικό. Αυτό δηλαδή ένα παιχνίδι Β' ομάδα του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή, τη Δόξα, Δράμας, τον Ολυμπιακό Βόλου, θα είχε αυτό που είπες. 7, 8, 10, θα έχει πάω Ολυμπιακό στη Β' Εθνική, τώρα πλάκα μας κάνετε. Πάω Ολυμπιακό, τι πας τώρα στη Δόξα Δράμα. Ναι, να πεις εκεί, δεν υπάρχουν πρωταθλήματα. Εκεί θα έχει 20.000 κόσμο. Στο πάω Ολυμπιακό Β'. Αλλά είναι απίστευτο. Και έρχεται ένα παιδί πιο έτοιμο να ανταγωνιστεί. Όχι. Όσο και προπόνηση, όσο και εκπαίδευση να το κάνεις, πόσοι θα παίξουν. Να παίξει ένας-δύο να αρπάξουν την ευκαιρία. Δηλαδή, ξέρετε ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν είναι ορθολογική. Πόσοι να μπουν μέσα. Αυτό ακριβώς. Εγώ σας λέω ένας να πάει. Οι υπόλοιποι 10-15, γιατί λέμε όλοι, μπορεί να μείνει για τόπο επίπεδο, έτσι. Άλλοι να είναι Super League, άλλος να πάει. Υπήρχε μια σκέψη να αγοράσουμε μια ομάδα στο εξωτερικό ή να συνεργαστούμε με μια ομάδα στο εξωτερικό. Και αυτό είναι κάτι καλό. Βλέπουμε το Λάμπρο που ξέρουμε ότι έχει στοιχεία. Το ξέρουμε όλοι καλά. Δηλαδή άμα θα πας παίξεις στη Δανία ή στην Νορβηγία σε ένα πρωτάθλημα, εδώ στο Βέλγιο ή πήγε ο Λάζαρος, ο Λάμπρο τώρα, γιατί παρακολουθούμε και μας, γιατί είμαστε με τους Δανικούς. Πήγε στη Τάρτ που βγήκε και βλέπετε τι αξία έχει πάρει το παιδί κατευθείαν. Χωρίς να έχει... Ο Λάζαρος ήταν ένα παιδί το οποίο στην προετοιμασία λέγαμε ότι έχει θέση στο ρόστερ. Ναι. Αλλά. Με τον ΠΑΟΚ να έχει project Λιμνιού, project Τζαμπά, τρίτο project στην ίδια θέση. Ωραία, το πιθανότερο σενάριο ήταν να μην κάνει γεμάτη χρονιά. Δες τώρα με πόση διαφορετική αύρα επιστρέφει. Έχοντας κάνει μια εκπληκτική, σχεδόν double-double, εντάξει, goal assist. Όχι, ήθελα να πω για την εξέλιξη ενός ποδοσφαιριστή και η αξία που δίνουν. Βέβαια. Δηλαδή εδώ θα πας να παίξεις, ο Γιαννούλης να το πω έτσι, ξέρετε ότι ήρθε πρόταση, έτσι, χωρίς να έχει παίξει ποτέ στον ΠΑΟΚ, που έχουμε τώρα ένα παιδί με 20 χιλιάρικα. Και όμως, γιατί έκανε καλή χρονιά ο Ατρόμητος. Δηλαδή, άμα θα πας στη Β' Εθνική, τι εξέλιξη θα έχει ένας ποδοσφαιριστής και πόσο να ανέβει το κασέτ, να το πω έτσι. Ενώ άμα θα πας στο Βέλγιο, άμα παίξεις στο Βέλγιο, άμα πας σε Δανία, εκεί σε βλέπουν οι σκάουτερ, υπάρχουν πιο πολλά μάτια. Ξεκινήσαμε τη ζήτηση που σας είπα για το πρωτάθλημα εδώ που συζητούσες έξω, γιατί βρισκόμαστε με ανθρώπους και ακούγανε την Ελλάδα και ξέρεις πώς κάνανε. Συνήθανε, ένα... Ναι, ή κουνούσαν το κεφάλι. Αλλά γι' αυτό λοιπόν... πρέπει να έχεις το προϊόν και πρέπει να το αξιοποιήσεις και να προσπαθήσεις να το επενδύσεις κάπου και να ανεβάσεις την αξία. Αισιοδοξείς για το μέλλον? Πάρα πολύ. Ωραία. Πάρα πολύ, γιατί σας είπα το Α και το Μ είναι αυτόν τον άνθρωπο που έχουμε για αυτή την οικογένεια. Να το βάλω έτσι και με τα παιδιά, γιατί μου γνωριστεί, είναι καταπληκτικά. Έχουν βάλει το ΠΑΟΚ, τι να σας πω. Είναι απίστευτο το πώς ζουν και πώς μιλάνε κάθε μέρα για την ομάδα. Ωραία. Με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, Κώστα, που ήσουν εδώ μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και το ξαναλέω, είναι, ζήσαμε καταπληκτικές στιγμές προχθές και αυτό που έγινε ήταν φοβερό.
μπορούσαμε, έγινε και έτσι η κατάσταση. Μετά το παιχνίδι θα μέναμε κάπου να φάμε, αλλά ξέρετε πως έγινε, πάμε μόλις με κατοσούρα εκεί πέρα, δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτό το τραπέζι, να ήμασταν οι δύο γενιές μαζί, γιατί ποιο νίκες... να είμαστε γενιές, να ξαναβρεθούμε, να ζήσουμε και του χρόνου. Ποιο νίκες Κώστα πολλά χρόνια να δεις από τους συμπαίκτες σου και τον είδες και την Κυριακή? Εγώ δεν είχα έτσι, γιατί είναι και η δουλειά έτσι που γυρίζω. Γυρνάει. Ναι, ναι, τον Χρήστο Δημόπουλο είχα πολύ καιρό. Τον Γιάννη τον Ψάρο τον είδα γιατί κάναμε ένα παιχνίδι πέρυσι. Είχα χρόνια να τον δω. Είχαμε πάει στην Πάτρα πέρυσι και βρεθήκαμε. Με τους άλλους, ο Λιάκος, τον Πάτρο Σιμανιστηρόπουλο είχα καιρό να τον δω. Το Λάκη, το Στεργίδα, παρόλο που είναι εδώ. Τα άλλα τα παιδιά εντάξει. Ναι. Ο Στεργίδας εδώ μένει. Τον Μιλίνη δεν τον ήξερα από τη γενιά, δηλαδή δεν τον είχα δει ποτέ. Τα άλλα τα παιδιά εντάξει που ήταν η δεκαετία του 76. Οι περισσότερους που έρχονται και εδώ στο γήπεδο και καθόμαστε, βρισκόμαστε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλές εκπομπές. Γεια σας.